Έχουμε τον κύριο Σιώρα μαζί μας από τον Ευαγγελισμό, είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Ευαγγελισμός με την Αντιγόνη Τιθάνου. Καλημέρα Αντιγόνη, καλημέρα στον κύριο Σιώρα. Έχουμε κυρίως 60 υγειονομικούς που είναι θετικοί στον κορονοϊό, κύριε Σιώρα. Μέχρι χθες το βράδυ πράγματι είχαμε περίπου 64-65, δεν είμαι και ακριβής, μέχρι χθες το βράδυ. Για σήμερα δεν γνωρίζουμε ακόμα, το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι εδώ στον Ευαγγελισμό 4 γιατροί μπήκαν σε καραντίνα και ένα ολόκληρο τμήμα νοσηλευτικό, 3 βάρδιες, σίγουρα θα μπει σε καραντίνα. Υπάρχει προσωπικό να αναπληρωθούν? Ακόμα όχι, έρχεται λίγο προσωπικό, αλλά είναι ακόμα ελάχιστο. Είμαστε πολύ στην αρχή, δυστυχώς. Αυτό το οποίο πρέπει να πω, επειδή μιλούσατε πριν για τον προϋπολογισμό, είναι ότι υπήρχε τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού για να πάρουν το Υπουργείο Υγείας 75,5 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω όμως ότι πέρυσι και φέτος στον τακτικό προϋπολογισμό έχουν περικοπεί 100 εκατομμύρια. Δηλαδή το θεωρώ πολύ μικρό το ποσό αυτό. Και εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο ζητάμε αυτή τη στιγμή εμείς στα νοσοκομεία συνολικά, επειδή πολλοί θα μολυνθούν από εμάς, επειδή πολλοί θα βγουν σε καραντίνα, το πρώτο και κύριο ζήτημα είναι να αυξηθεί ο αριθμός του προσωπικού, να υλοποιηθεί γρήγορα. Αυτά που ανήκειλε το Υπουργείο είναι πολύ λίγα σε σχέση με τις ανάγκες. Κύριε Σιώρα, δεύτερον, το Υπουργείο Οικονομικών, παρακαλώ, πρέπει να σας πούμε ότι είπε, ναι, το άκουσα, ότι ό,τι ζητήσει το Υπουργείο Υγείας θα το έχει. Άρα πρέπει να περιμένουμε μεγαλύτερη δαπάνη για τα νοσοκομεία και δι για το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας που είναι ο Ευαγγελισμός. Δεν είναι μόνο θέμα του Ευαγγελισμού. Θέλετε επιτάχυνση των διαδικασιών, όπως καταλαβαίνουμε. Θέλουμε τώρα να πούμε το εξής, ότι οι δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι αποδυναμωμένες. Δηλαδή ένα πολύ απλό περιστατικό. Δεν χρειάζεται να έρθει στο σωτηρία, στον Ευαγγελισμό, στο γεννηματά. Ναι. Είναι αποδυναμωμένες. Πρέπει και εκεί να στραφεί η κατάσταση. Το τρίτο που θέλουμε να πούμε είναι ότι με τις ΜΕΘ η σωτηρία φράκαρε. Ο Ευαγγελισμός έχει 9 διασωληνωμένους στα 18 κρεβάτια. Πρέπει να αναπτυχθούν οι ΜΕΘ που λέμε γρήγορα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει και ο ιδιωτικός τομέας να βάλει, όταν λέμε να βάλει πλάτη, αν το ξέρουμε ότι δεν θα βάλει πλάτη, να γίνει επίταξη. Τι εννοώ? Η ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα που είναι 350, πόσες θα διατεθούν για κορονοϊό? Βάζετε πάντως τα ιδιωτικά νοσοκομεία, κύριε Σιώρα, ναι, θα φιλοξενούν ασθενείς, όχι με τον κορονοϊό, αλλά άλλες περιπτώσεις, ναι, αυτό ανακοινώθηκε. Άλλες περιπτώσεις. Για το να κατάλαβα, ελαφρύνουν τα δημόσια νοσοκομεία να δεχθούν τα περιστατικά του κορονοϊού. Να σας πω κάτι, κύριε Ρογκάκο, καταλαβαίνω τι εννοείται και μακάρι να γίνει έτσι, αλλά ξέρετε, άλλο εγώ εντάσσω στο σχεδιασμό μου και άλλο επιτάσσω. Είναι διαφορετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι, κύριε Σιώρα, ότι μέχρι στιγμής επίταξη δεν υπάρχει ως σκέψη, όπως φαίνεται. Είμαστε πάνε σε επίπεδο συμφωνίας μέχρι στιγμής. Εσείς είστε επιταγμένοι. Τέλος πάντων, γιατί εμείς είμαστε επιταγμένοι και θα κάνουμε το καθήκον. Εσείς είστε, είστε και έχετε βάλει μεγάλη πλάτη όλο το σύστημα υγείας. Οφείλουμε να το πούμε. Άλλο, να σας πω και κάτι άλλο. Παραδείγματος χάρη τα εργαστήρια που κάνουν το τεστ. Αυτή τη στιγμή είναι 3 και σήμερα ξεκίνησε ο Ευαγγελισμός να το κάνει. 3 δημόσια. Ξέρετε πόσο κάνει έξω που πάει ο κόσμος? 70 είναι το κόστος, από 150 μέχρι 450 ζητάνε στον κόσμο. Δηλαδή μπορεί κάποιοι να κερδοσκοπούν σε καιρό κρίσης, κύριε Ρογκάκο. Αυτό πολύ σωστό. Δηλαδή είναι εξωφρενικό, κύριε, αυτό που Σιώρα, ακούμε από αυτό πρέπει να κάνει ελέγχου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και τα συναρμόδια Υπουργεία. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Εδώ υπήρχαν περιπτώσεις, όπως το λέτε, που πήγαιναν, κύριε Σιώρα μου, 300 ευρώ ζητούσαν στους ανθρώπους. Ενώ ακριβώς, το τεστ είναι 70 με 90 ευρώ, έτσι δεν είναι? Έτσι. Τόσο είναι το κόστος, έτσι έχουμε μάθει, μας το λένε οι συμπολίτες μας. Τώρα, αυτό που θέλω να πω επίσης για τα μέτρα προστασίας. Mm-hmm. Δηλαδή, οι μάσκες υψηλής προστασίας, οι P3 όπως λέγονται, δεν είναι σε όλα τα νοσοκομεία και σε όλα τα τμήματα, σε επάρκεια. Οι σωστό. Μάσκες υψηλής προστασίας. Και αυτό θα το κοιτάξει. Οι φόρμες υψηλής προστασίας, ξανά, δεν είναι σε όλα τα νοσοκομεία με την ίδια επάρκεια. Να το κοιτάξει μας το Υπουργείο Υγείας. Με το σταγονόμετρο. Υπάρχει μια έλλειψη εδώ. Έφεραν για 1 εκατομμύριο μάσκες, τώρα θα φέρουν κι άλλες προφανώς. Κύριε Σιώρα, έχετε δίκιο, ναι, που τα λέτε. Αυτό αναγγέλλεται, αυτό αναγγέλλεται. Πάντως, τώρα παρακάτω, πρέπει να πούμε ότι το σύστημα υγείας και οι άνθρωποι, όλοι εσείς, και σας ευχαριστούμε θερμά, υπερβάλλεται αυτόν. Σωστά. Είναι στα όρια του το σύστημα υγείας, κύριε Σιώρα. Αν βλέπατε, αγαπητοί κύριοι, χθες
το τι γινόταν στα ΤΕΠ του Ευαγγελισμού, μόνο και μόνο να σας πω, το ειδικό τμήμα των 52 κλινών που είναι για κορονοϊό είχε μόνο 10-15 ασθενείς, είτε ύποπτους είτε βέβαιους, και τώρα έχει 40. 40, βέβαια. Και σε λίγο θέλω να πω ότι το πράγμα έρχεται. Έτσι. Και έχουμε κάνει και υπάρχει δηλαδή το πρόβλημα, ξέρετε, ακόμα επιπλέον ένα από όσα είπα, είναι η ανάμειξη στις γενικές εφημερίες στα μεγάλα νοσοκομεία. Σωστά, επίσης. Η αναπόφευκτη ανάμειξη περιστατικών της γενικής εφημερίας παθολογικά, έτσι, καρδιολογικά, σωστά, με ύποπτους ή θετικούς. Αυτό πρέπει να λυθεί αμεσότατα. Έχουμε προτείνει λύσεις, π.χ. στον Ευαγγελισμό, να φτάνουν μια τέντα του στρατού τεράστια. Θα φέρουν, να φέρουν. Έχουν πάει και στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Θα φέρουν και εκεί. Το νομίζω. Είδαμε, μα το, εμείς σαν σύλλογος το έχουμε προτείνει εδώ και 2 εβδομάδες. Αυτό πριν το δούμε στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς θα λάβουν και αυτά τα μέτρα. Κύριε Σιώρα, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Αντιγόνη Θάνο. Θέλουμε ενίσχυση και είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και τον δίνουμε και ήδη. Το ξέρουμε και αυτό, κύριε Σιώρα, και θα σε ευχαριστεί όλος ο ελληνικός λαός. Να είστε καλά. Καλημέρα, να είστε καλά.